Καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα, όχι μόνο για σήμερα, για όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε, γιατί σας θεωρούσα συνεργάτες, είτε με τη θετική κριτική, είτε με την αρνητική, την καλόπιστη πάντα κριτική. Παράπονο από ελάχιστος έχω, όχι από τους παρευρισκόμενους σήμερα εδώ πέρα, δεν παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή, οι οποίοι γράφαν αναλήθειες. Και είμαι και θα είμαι πάντα υπέρμαχος της αλήθειας. Μ' αρέσει η κριτική, δεν τα κάναμε όλα καλά. Η σωστή κριτική χρειάζεται και πρέπει να υπάρχει πάντα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που εκλέχτηκα δύο φορές, δύο τετραετίες, όχι τετραετίες, η μία ήταν πενταετία και η άλλη είναι 4,5 χρόνια περίπου δήμαρχος, με τίμησε με Γρεβενιώτες και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς. Σύνολο δηλαδή από το 10 σαν αντιπεριφερειάρχης και δύο θητείες δημάρχων, πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Επαναλαμβάνω, τους ευχαριστώ όλους, και αυτούς που με ψήφισαν και αυτούς που δεν με ψήφισαν. Κακία δεν έχουμε κανέναν, γιατί η πολιτική χρειάζεται και η κριτική, και σκληρή κριτική, πολλές φορές και άδικη, αλλά χρειάζεται. Από το 2014 που ανέλαβα, έζησα πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και τι εννοώ? Μπήκαμε μέσα στην οικονομική κρίση. Ήρθε μετά η υγειονομική κρίση. Και τελευταία είχαμε την ενεργειακή κρίση. Η τιμή του πετρελαίου στα ύψη και τα λεφτά, παράδειγμα, για τα σχολικά κτίρια θέρμανση, η ίδια. Καταρθώσαμε παρόλα αυτά και σταθήκαμε στα πόδια μας. Δημιουργήσαμε ένα δήμο, δεν θα έλεγα εύρωστο 100%, αλλά βάλαμε μια τάξη στα δημοσιονομικά. Ένας δήμος που μπορεί άνετα να σταθεί, με προσοχή επαναλαμβάνω, στα πόδια του. Αυτό δεν το λέω εγώ για τα οικονομικά στοιχεία του δήμου. Ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να ζητήσει τα επίσημα στοιχεία από την οικονομική υπηρεσία, από την ταμιακή υπηρεσία, τα οποία αύριο 11 η ώρα το πρωί, που θα έχω συνάντηση με τον νέο δήμαρχο, τον εκλεγέντα δήμαρχο, θα τα παραδώσω. Είναι κατά τη μέρα παντού. Θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πλέον παράδοση παραλαβή. Όταν λέω θα παραδώσω, θα του δώσω τα κλειδιά από το γραφείο μου και όλα τα υπόλοιπα με τις υπηρεσίες. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει η στενή έννοια της παράδοσης παραλαβής που υπήρχε παλιά. Στόχος μας, καθώς αναλάβαμε το 2014 και μετά, ήταν η δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων, των διαφόρων εξόδων που είχε ο Δήμος και κυρίως λειτουργικές δαπάνες των κτηρίων. Μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης που εντάξαμε όλα τα κτίρια του Δήμου, τελευταία να σας αναφέρω το πολιτιστικό κέντρο, η ανάπλαση του Δημαρχείου εδώ πέρα, η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου, προσπαθήσαμε με βάση τη γεωθερμία και το φυσικό αέριο να μειώσουμε κατά πάρα πολύ κυρίως το πρόβλημα της θέρμανσης. Τεράστια τα έξοδα στο κολυμβητήριο, τεράστια στο κλειστό, αναφέρομαι γενικότερα, σχολικές δομές, κτίριο εδώ πέρα που είμαστε, όλα τα κτίρια. Θα μειωθεί το κόστος θέρμασης, το κόστος λειτουργίας γενικότερα, δηλαδή των λειτουργικών εξόδων, περίπου κατά 60-70%. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα έχει ένα επιπλέον έσοδο για να κάνει κάτι παραπάνω, δεν λόγω ότι είναι τεράστια λεφτά, αλλά ένα σημαντικό έσοδο από αυτές τις μειώσεις που θα υπάρξουν στη θέρμαση. Και το κυριότερο είναι και τα σχολιά μας θα έχουν καλή θέρμαση και τα κτίρια μας. Δείτε το κλειστό γυμναστήριο, που έγινε ένα στολίδι, μια κούκλα με λίγα λειτουργικά έξοδα. Αυτό φαίνεται από τα τιμολόγια, τι ξοδεύαμε πριν από δύο χρόνια που δεν είχαμε ενεργειακή αναβάθμιση και τι ξοδεύουμε τώρα. Είναι στη διάθεση του καθένα να πάει να το δει και να το ελέγξει. Δεν είναι τυχαίο ότι για όλες αυτές τις ενεργείες μας βραβευθήκαμε όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές φορές και πρόσφατα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί μετήχαν. Είχαν επιλεγεί 70 πόλεις από όλη την Ευρώπη και ήρθαμε δεύτεροι. Αυτά ας τα βλέπουν ορισμένοι και ας προσπαθήσουν να είναι πρώτοι την επόμενη φορά. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά το φέραμε εις πέρας. Και τι εννοώ, θα αναφερθώ γενικά. Σχέδιο πόλεως. Μας είπαν ότι ήταν προεκλογικό, δεν ήταν προεκλογικό. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παπασταργίου και την κυρία Στούκου. Γιατί είχαμε τόσα χρόνια και χωρίς μεγάλη πολιτική παρέμβαση δεν θα γινόταν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα το χειριστεί η επόμενη Δημοτική Αρχή. Δημοπράτηση, και μιλώ ότι εγώ προσωπικά μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο θα εργάζομαι για το Δήμο.
Δεν επηρεάστηκα από τις εκλογές, δεν επηρεάστηκα από τίποτα. Ανάπλαση Βαρουσίου, 10 εκατομμύρια και. Συν η ανάπλαση αυτή περιλαμβάνει και τα χωριά του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Δρεβενών, το οποίο δημοκρατήθηκε και μέσα στο μήνα, δηλαδή αρχές του μήνα, αρχές Γενάρη, θα βγει ο ανάδοχος του έργου. Όπως επίσης και η δημοπράτηση των αθλητικών υποδομών των σχολείων, ένα έργο 1,5 εκατομμύριο περίπου, μιλώ για τα τελευταία έργα. Και ένα τελευταίο σήμερα ήταν η ανάπλαση της πλατείας του Παλαιοαντολογικού Κέντρου στη Μηλιά. Ένα έργο περίπου, αν θυμάμαι καλά, 70.000. Συνεργαστήκαμε με όλους για το καλό του τόπου. Είτε λέγεται η επαναλειτουργία της σχολής αστυφυλάκων, είτε λέγεται η μεταφορά της αστυνομικής διεύθυνσης στο καινούργιο κτίριο, είτε πιέσαμε πάρα πολλές φορές, γιατί υπήρχε κίνδυνος κατάργησης του στρατοπέδου υποβάθμισης, το κρατήσαμε. Εύχομαι να αγωνιστούν και οι άλλοι, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα και δεν ξέρω αν έχουν βάση τελευταία, να έχουμε το μυαλό μας ότι υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστεί. Το απεύχομαι αυτό το πράγμα. Είτε λέγεται μεταφορά του ΚΤΕΛ σε ένα κόσμο που έγινε εκεί κάτω, είτε για τον εξυγχρονισμό του χιονοδρομικού, είτε για το πάρκο του Όρλιακα, τα οποία δρομολογήθηκαν αυτά όλα και είναι σε εξέλιξη και τα επόμενα χρόνια θα δοθούν σε λειτουργία. Συγκρουστήκαμε κιόλας. Το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς, το γνωρίζει όλη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το γνωρίζει η κεντρική εξουσία. Είτε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα αναφερθώ μπροστά πρόσφατα. ΣΔΑΜ, σχέδιο ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Συγκρούστηκα με τον κύριο Παπαθανάση, συγκρούστηκα με τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν το έκανα εγώ το ΣΔΑΜ, ούτε τον αναπτυξιακό νόμο τον έκανε ο Δεσταμάνης. Τον έκανε κεντρική κυβέρνηση και έχει ονοματεπώνυμο. ΣΔΑΜ Μουσουρούλης, αναπτυξιακός νόμος Παπαθανάσης Άδωνης. Ο Άδωνης δεν με μιλάει και καλά κάνει. Δεν είχα τίποτα με τον άνθρωπο. Διεκδικούσα όμως το δίκαιο των Γραβενών. Άλλοι τον φυλάνε το χέρι όμως τώρα. Ας θυμηθούν ποιος έκανε τον αναπτυξιακό νόμο. 70% η Κοζάνη, 63% τα Γραβενά. Τεράστια αδικία. Ναι, συγκρούστηκα με τον Αβγιανάκη. Με τον κύριο Αβγιανάκη. Γιατί? Για το χιονοδρομικό. Το οποίο το είχε παρατημένο, ξεχασμένο τα τελευταία χρόνια. Πιέσαμε και βγήκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. Ναι, πάει στην κατεύθυνση που το πήγαμε τελευταία. Και πιστεύω ότι θα έχει αίσιο τέλος και αυτό. Και με πολλούς άλλους, με πάρα πολλούς, μόνο για το συμφέρον του τόπου. Προσωπικά δεν έχουμε κανέναν τίποτα. Με τον Περιφερειάρχη. Ναι, για το φυσικό αέριο. Γιατί ήθελε να το πάει σε ιδιώτη. Και ήμουν κάθετα αντίθετος. Και το πετύχαμε. Για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Γιατί τα Γραβενά ήταν εκτός. Δεν ήταν θέμα συμφέροντος του Δεσταμάνη. Ήταν συμφέρον του τόπου. Για το συμφέρον του τόπου. Δεν έχω κανένα προσωπικά. Επαναλαμβάνω. Ούτε με τον κύριο Κασαπίδη, ούτε με κανέναν. Θα κάνω έκκληση στο νέο Περιφερειάρχη, το οποίο και προς το Υπουργείο έχω χλήσει πάρα πολλές φορές και προς τον Περιφερειάρχη να βγει ένα πρόγραμμα τύπου εξοικονομώ αποκλειστικά για τα Γραβενά και την Καστοριά. Και τι εννοώ, οι συσκευές, οι καυστήρες του φυσικού αερίου να είναι επιδοτούμενες για τα Γραβενά. Αυτό ήδη έπρεπε να έχει γίνει. Και με την κυρία Σδούκου που μου μίλησε αρκετές φορές, μου είχε πει ότι πρέπει να έρθει σε επαφή με τον Περιφερειάρχη και να το δούμε. Το έχω πει δεκάδες φορές, φοήβω όντως εν τη έρημο. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αμανατίδης, θα σκύψει πάνω στο θέμα αυτό άμεσα. Γιατί όπως βλέπετε όλοι σας, του χρόνου 99%, μην πω 100%, θα έχουμε φυσικό αέριο στις οικίες μας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. ΔΕΙΑΛ. Όσο αφορά τη ΔΕΙΑΛ, είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή την επιχείρηση. Την πήραμε με 9 εκατομμύρια χρέος και αυτή τη στιγμή έχει 3 εκατομμύρια περίπου χρέος προς τη ΔΕΗ. Προσέξτε, μόνο προς τη ΔΕΗ. Έχουν εξοφληθεί όλα τα δάνεια, δεν έχει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Έχουν εξοφληθεί όλοι οι εργολάβοι, όλοι οι προμηθευτές. Και έχει να λαμβάνει απονείσπρακτα 3,5 εκατομμύρια περίπου.
η ΔΕΗ, γιατί έγινε με τη ΔΕΗ αυτό και δεν πήγαμε σε έναν διακανονισμό. Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Χρέη προς τη ΔΕΗ. Υπάρχει σχετική νομοθεσία, η οποία βγήκε πριν από ένα χρόνο περίπου. Χρέη προς τη ΔΕΗ των ΔΕΙΑΡ, εάν γίνουν ληξιπρόθεσμα, αποπληρώνονται από την κεντρική εξουσία. Εδώ η Νέα Δημοτική Αρχή, το έχουμε βάλει σε μια σειρά εμείς, θα πρέπει να πιέσει πολιτικά να πάνε στα ληξιπρόθεσμα. Και αυτή η επιχείρηση, αν γίνει αυτό δηλαδή κατορθωθεί να πάει στα ληξιπρόθεσμα αυτή η οφειλή, η επιχείρηση θα είναι σταθετικότατα. Μια επιχείρηση που μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα ίδρυψης σε χωριά. Το τελευταίο που μας είχε απομείνει ήταν το μεγάλο Σιρήν, το οποίο και αυτό ολοκληρώνεται μέσα στο 24. Δηλαδή, όταν τους καλοκαιρινές μήνες που υπάρχει πρόβλημα, θα υδροδοτείται από τις δεξαμενές από το νερό των Γρεβενών. Το μεγάλο το έργο των 9 εκατομμυρίων ολοκληρώνεται στο μεγάλο άξονα με τα 24 χωριά περίπου. Πριόνια, Κυπουριό που είχαμε εκεί μέσα πρόβλημα με τα νερά κάθε καλοκαίρι, λύθηκαν κι αυτά. Η μοναδική χρονιά που δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με την ίδρυυση, εντάξει, πέρα από βλάβες, λογικό είναι, ήταν φετινή. Είχαμε ελάχιστες οχλήσεις από διακοπές ή έλλειψη νερού. Και εύχομαι αυτό να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Εδώ συνέβαλαν πάρα πολλοί. Είτε λέγονται βουλευτές και δύο, ο κύριος Πάτσης, τελευταία που ήταν ο προτελευταίος βουλευτής που συνεργάστηκα μαζί του, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση κεντρικά. Όχι μόνο για την ίδρυυση του Σιρηνίου, αλλά και για τη χρηματοδότηση, επειδή κάθε χρόνο 200 με 300 χιλιάδες μας ερχόταν έξτρα στη ΔΕΙΑΚ για διάφορα μικροέργα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Μόνο σε φάση λειψιδρίας μπορείς να προχωρηθείς και όχι με τόσα λεφτά. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, όχι μόνο αυτόν, όλους τους βουλευτές που συνεργάστηκα, άσχετα συγκρούστηκα και με τον κύριο Πάτση, είχα συγκρουστεί για ορισμένα θέματα, το γνωρίζετε όλοι σας, και με τον κύριο Βιάλα και τους προηγούμενους δηλαδή. Είχαμε διαφορά απόψεων σε ορισμένα θέματα. Αυτό είναι μέσα στη ζωή. Όσο αφορά την Ανδύ, αυτή η επιχείρηση είναι εδώ και ορισμένα χρόνια σε λύση εκαθάριση, προχωράει εκαθάριση, έχουν μείνει ορισμένα λεφτά προς αποπληρωμή και πιστεύω προχωράει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. ΔΕΚΕ, μια επιχείρηση προβληματική, χρεωμένη, θα το χειριστεί η νέα δημοτική αρχή. ΑΝΚΡΕ, τεράστια νομικά προβλήματα, δεν κατορθώσαμε να τεμπάμε σε λύση όπως είχαμε δρομολογήσει, γιατί υπάρχαν και υπάρχουν ακόμα και αυτή τη στιγμή διάφορα νομικά προβλήματα. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια και η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να συνεχίσει, τέλος πάντων, αυτόν τον αγώνα, τον πω εισαγωγικά, ούτως ώστε να δοθεί και εκεί ένα αίσιο τέλος. Θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι τα προβλήματα του Δήμου δεν σταματάνε. Και διή καθημερινότητα. Ένα λύνεις, 10 παρουσιάζονται. Είναι κάτι το ρευστό, το κινούμενο δηλαδή. ΚΚΑ, Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παραλαμβάνω και πάλι ότι είναι μια υγιέστατη επιχείρηση. Η άποψή μου ήταν να παραμείνει ανεξάρτητη, γιατί είχε ευελιξία στον τρόπο χειρισμού διαφορών προβλημάτων. Το έχω ξαναναφέρει. Παράδειγμα, χάλασε το τρακτεράκι σήμερα, πηγαίνει σε κάποιον επισκευαστή, στο κάνει άμεσα και πληρώνει άμεσα. Έχει διαφορετικό, είχε μάλλον, γιατί τώρα πλέον καταργήθηκε, διαφορετικό τρόπο να χειρίζεται τα οικονομικά. Πάρα πολύ διαφορετικό και πιο ευέλικτο τρόπο. Ο Δήμος ακόμα έχει τεράστια εγγραφειοκρατία. Οικονομικές επιτροπές, αποκεντρωμένες, υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου και φτάνει στο προχώρητο, σε ένα σημείο στο προχώρητο. Δεν σας κρύβω ότι με αυτές τις επιχειρήσεις είχα πάρα πολλά προβλήματα προσωπικά και έχω ακόμα και τώρα. Και το λέω και δημόσια, ούτε να με λυπηθεί κανένας προς Θεού. Δεν μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα λόγω των παλιών χρεών τα οποία έχουν βεβαιωθεί σαν δήμαρχο δηλαδή και σαν πρόεδρος των επιχειρήσεων σε μένα. Θεός θα βάλει το χέρι του, θα βρούμε καμιά άκρη κάποτε, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όταν δεν μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα, έχεις διάφορα προβλήματα. Διάφορα προσωπικά προβλήματα. Κατασχέσεις έχω υποστεί αυτά τα χρόνια από διάφορους, τα οποία πηγαίνουν στον προσωπικό μου λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή προσωπικό λογαριασμό δεν έχω, γιατί και ένα ευρώ να πάει κατάσχεται χωρίς να φταίω σε τίποτα. Παραλαμβάνω, χωρίς να φταίω σε τίποτα, αλλά όταν αναλαμβάνεις κάτι, θα υποστείς και τις συνέπειες. Δεν το λέω σαν παράπονο αυτό.
Το λέω σαν μια πραγματικότητα για να γνωρίζει και ο κόσμος το τι ακριβώς γίνεται. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου που με ανέχτηκε, τα παιδιά μου και τον αδερφό μου, την οικογένειά του. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς, μου στάθηκαν πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τους αντιδημάρχους, τους προέδρους των οργανισμών που είχαμε, νομικά πρόσωπα, ΔΕΙΑΡ, όλους τους δημοτικούς συμβούλους, όλους. Η δεύτερη τετραετία, δεν σας κρύβω ότι ήταν μια τετραετία γόνιμη. Και το λέω αυτό γιατί εκ μέρους της αντιπολίτευσης υπήρχε μια σύμπνοια και μια συμπαράσταση και πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία, εάν κοντράριζε, να το πω λαϊκά, η αντιπολίτευση, πολλά πράγματα όχι ότι δεν θα γινόταν, θα καθυστερούσαν. Προχωρήσαν πάρα πολλά πράγματα γιατί υπήρχε σύμπνοια. Στα κέρια ζητήματα, στα μεγάλα ζητήματα, είμαι περήφανος που υπήρχε αυτή η σύμπνοια. Τι να πω για το στρατόπεδο, το αναφέρω έτσι τυχαία σαν για να κρατηθεί το στρατόπεδο, για το χιονοδρομικό, για χίλια δυο. Ήμασταν όλοι μια γροθιά. Τους υπερευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους τους αντιδημάρχους που όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα μου. Άλλες φορές θετικά, άλλες φορές αρνητικά, καταλαβαίνετε, συμβαίνει πάντα αυτό. Όλους τους συνεργάτες, τους ειδικούς συνεργάτες και να σταθώ ιδιαίτερα σε τρία άτομα. Πρώτος τον κύριο Γαϊτάνη, τον οποίο τον είχα τον συνάδελφό σας τα τελευταία χρόνια. Ένα παιδί με ήθος και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και είναι λυπηρό που θα εγκαταλείψει τον τόπο γιατί θα πρέπει να αναζητήσει εργασία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο κοπέλες του γραφείου μου, την Ελένη τη Μετετζόουλου και την Ειρήνη τη Κεφάλα. Την Ελένη, συνεργάζομαι με την Ελένη 13 συναπτά έτη και με την Ειρήνη περίπου 9 χρόνια, δύο παιδιά τα οποία είναι άξια συγχαρητηρίων. Ακούραστα, με εχεμήθεια, μεθοδικότητα και θέλω να τους ευχηθώ ό,τι το καλύτερο από εδώ και πέρα. Να ευχαριστήσω όλους, νοσοκομείο διοίκηση, όχι μόνο την τωρινή διοίκηση και τους προηγούμενους, την τωρινή διοίκηση γιατί στη φάση του κορονοϊού συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και ήθελα να τη συγχαρώ την κυρία Καπάτη για αυτό το πράγμα, την αστυνομία, όλους τους διευθυντές που περάσαν και τους γενικούς της περιφέρειας που είχαμε μια άψογη συνεργασία και με αυτό είχαμε διαφορές, εντάξει, δεν ήταν ολόκληρο, δηλαδή, αλλά σε γενικές γραμμές δηλαδή είχαμε άρεστη συνεργασία. Την πυροσβεστική υπηρεσία, τον στρατό, τους εκάστοτε διοικητές και τον τωρινό. Στον τωρινό διοικητή εκφράζω τις ευχαριστίες προς όλους τους άλλους που βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα. Τους διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί είχε κάνει ο Δήμος να συνεργάζεται με όλους αυτούς, με τα σχολεία που υπάρχουν, τις δομές που υπάρχουν και είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Την περιφέρεια, είτε με θεστικά είτε με τα αρνητικά, συνεργαστήκαμε. Όχι, δεν συνεργαστήκαμε. Είχαμε τις διαφορές μας όμως. Και στις διαφορές σας είπα, δεν έκανα ποτέ πίσω. Θυσιάστηκα πολλές φορές να γίνω κακός, όχι για μένα. Εγώ φεύγω, πάω στη σύνταξή μου, κακία με κανένα δεν κρατώ, για πολιτικούς λόγους και για το συμφέρον, επαναλαμβάνω, του τόπου. Γιατί θεωρούσα ότι αδικείται ο τόπος μου. Να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο, με τον κύριο Θεοδουλίδη σαν πρίτανη, την κυρία Σπύρτο, τη συγχωρεμένη που συγχωρέθηκε πριν, είχαμε μια άρεστη συνεργασία γιατί ήταν υπεύθυνη των μαθητικών στιών εδώ πέρα που δημιουργήσαμε και είναι ένα στολίδι, θα έχετε επισκεφτεί πιστεύω. Να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που συνεργάστηκα αυτά τα 13 χρόνια και τέλος άφησα, όχι τέλος, πρώτο τελευταίο άφησα το Σεβασμιότατο. Με το Σεβασμιότατο γνωριστήκαμε το 2014 όταν ενθρονίστηκε στα Γραβεβά. Είχαμε μια άψογη συνεργασία και το μόνο που σας λέω, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, απέκτησα έναν δεύτερο αδερφό. Απέκτησα έναν δεύτερο αδερφό. Πιστεύω και ο ίδιος θα αισθάνεται το ίδιο. Τέλος, να ευχαριστήσω όλους τους γραβενιώτες, όλους τους απανταχού γραβενιώτες. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, είτε με την κριτική τους, πολλές φορές άδικοι, πολλές φορές δίκαιοι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές φορές που ήταν και δίκαιοι οι κριτικοί, μην γελιόμαστε. Δεν γίνονται όλα τέλεια, λάθη πολλά, αλλά όχι λάθη και εμένα. Μην ξέχασα όμως να αναφερθώ σε κάποιους. Να αναφερθώ στο συγχωρεμένο τον Μπάμπη του Μιουρτσίδη,
το προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής στην Κοζάνη, καθώς και όλη την τωρινή διαχειριστική αρχή και τον σημερινό προϊστάμενο, τον κύριο Παπαδόπουλο, και στο πρόσωπό του, τον κύριο Παπαϊωάννου και τον κύριο Παπαδόπουλο, και στο πρόσωπό του θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά της διαχειριστικής αρχής, οι οποίοι υπήρξαν δίκαιοι, και αυτό είναι το, τη δικαιοσύνη βάζω πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, και συνεργαστήκαμε άψογα. Να ευχηθώ σε όλους και σε όλους σας το καλύτερο στον καθένα σας, καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και ευημερία. Να είστε όλοι καλά. Μάλιστα. Δήμαρχε, ποιο θεωρείτε πιο εμβληματικό έργο κατά τη διάρκεια της θητείας σας και τι θα θέλετε να κάνετε και δεν μπορέσετε να το κάνετε? Κοιτάξτε, δηλαδή, το έχω ξαναεπαναλάβει και το επαναλάβω μια φορά. Το καλύτερο έργο και το πιο που με χαροποίησε περισσότερο ήταν το παλιό κτηνιατρίο, το οποίο έγινε αναβάθμιση και αποδόθηκε στα παιδάκια με ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έργο που έκανα. Τι θα μπορούσα να κάνω? Αυτά που είχα υποσχεθεί προεκλογικά δρομολογήθηκαν. Θα μπορούσαν όμως να είναι τελειωμένα. Η γραφειοκρατία που υπάρχει όμως είναι τεράστια. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Το τελευταίο, το Βαρώσι. Κάναμε 1,5 χρόνο και μετά από παρέμβαση του τότε υπουργού, του κυρίου Πέτσα και του κυρίου Πάτση που βοήθησε, δεν μπορούσαμε να το εντάξουμε γιατί ήταν εκτός σχεδίου πόλεως. Και με νομοθετική ρύθμιση, με παρέμβαση του κυρίου Πάτση και του κυρίου Πέτσα, του τότε υπουργού, υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για ενταχθεί. Αυτό, εάν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα, θα είχε, τέλος πάντων, θα ήταν στο τέλειωμά του, 13 Οκτωβρίου. Επειδή και αυτό είναι εκτός σχεδίου πόλεως, δεν μπορούσε να πάει και αυτό να ενταχθεί σε πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Και εκεί παρέμβαση πάλι πολιτική για να πεμπλακούν. Κολυμβητήριο. Τα 2/3 δημοτική έκταση, το 1/3 δημόσια έκταση. Για να πεμπλακεί αυτό το έργο, κάναμε 1,5 χρόνο να γίνει παραχώρηση από το δημόσιο προς το δήμο. Τεράστια η γραφειοκρατία.